Βαθύ αποτύπωμα στην εκλογική επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ αφήνει η διαμάχη μεταξύ Κασελάκη και πλειοψηφίας. Καθώς εν ώψη των εσωκομματικών εκλογών, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εμφανίζεται δημοσκοπικά να υποχωρεί σε ποσοστά προηγούμενων δεκαετιών, την ώρα που το ΠΑΣΟΚ ανακάμπτει μετά τις δικές του εκλογές. Στην έρευνα της MRB για το δελτίο του Open, η Νέα Δημοκρατία προηγείται σταθερά στην εκτίμηση ψήφου με ποσοστό 28,1%, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ ανιχνεύεται πέμπτο κόμμα στο 8,3%. Με σαφή άνοδο ποσοστών, το ΠΑΣΟΚ έρχεται δεύτερο, φτάνοντας στο 8,2%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 11, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 9,7, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,3, με 4,7 η Φωνή Λογικής, 3,9 και 3,8 έχουν το Μέρα 25 και η Νίκη αντίστοιχα, ενώ τα άλλα κόμματα δεν ξεπερνούν το 3%. Δεν με εκπλήσει, διότι 3-4 μήνες αυτή τη στιγμή ζούμε μια εσωστρέφεια και περιδίνηση άνευ προηγουμένου. Προφανώς έχει απογοητευτεί ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σας λέω, είναι στο δικό μας χέρι αυτόν τον κόσμο πραγματικά να του δώσουμε μια προοπτική, μια προσδοκία. Μέσα σε αυτό το σκηνικό συνεχίζεται η μάχη για τις υποψηφιότητες. Ο Στέφανος Κασελάκης, που επιμένει πως θα είναι υποψήφιος, υποστήριξε στην Κατερίνη ότι η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ έφερε μεγάλη πτώση στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές. Το 41% δεν έγινε 28% στις ευρωεκλογές χωρίς αντιπολίτευση. Μερικοί από εμάς τρέξαμε, είπαμε τις αλήθειες, χτυπήσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τις θεσμικές εκτροπές του, όπως ήταν τα τέμπη και υποκλοπές. Το αν τελικά θα είναι υποψήφιος ή όχι ο Στέφανος Κασελάκης παραμένει για την ώρα αναπάντητο. Σε μια κούρσα χωρίς Κασελάκη πάντως, ο Παύλος Πολάκης, σε ένα δυνητικό κοινό για τον ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται με βάση τα ευρήματα της δημοσκόπησης να επικρατεί, συγκεντρώνοντας ποσοστό 26,9 έναντι του 23,4 στο οποίο ανιχνεύεται ο Σωκράτης Φάμελος. Η χώρα πρέπει να αποκτήσει δυναμική και αποτελεσματική αξιωματική αντιπολίτευση και μία εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στην διακυβέρνηση του επιτελικού κράτους του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε όσους δηλώνουν ότι μάλλον ή σίγουρα θα ψηφίσουν στις εσωκομματικές εκλογές, επίσης προηγείται ο Παύλος Πολάκης με ποσοστό 26,6 έναντι του 22,6 που συγκεντρώνει ο Σωκράτης Φάμελος. Σας καλώ λοιπόν όχι απλά να βρούμε αντίπαλο στη δεξιά πολιτική, σας καλώ να χτίσουμε μαζί το ΣΥΡΙΖΑ που θα εγκαταστήσει, που θα εδραιώσει την πρωτοπορία, την προοδευτική και μια κοινωνική συμφωνία για προοδευτική κυβέρνηση. Την ίδια ώρα πάντως αρνητική εμφανίζεται η πλειοψηφία των ερωτηθέντων για τον αποκλεισμό Κασελάκη μεταξύ εκείνων που δηλώνουν ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Καθώς το 74,3% αθρηστικά διαφωνεί ή μάλλον διαφωνεί έναντι του 22,4% που συμφωνεί ή μάλλον συμφωνεί. Τα ευρήματα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αλλάζουν εάν τελικά είναι υποψήφιος ο Στέφανος Κασελάκης. Σε αυτή την περίπτωση φαίνεται να επικρατεί με 4,8 μονάδες μπροστά από το Σωκράτη Φάμελο στο δυνητικό κοινό. Η διαφορά τους διευρύνεται και φτάνει τις 7,7 μονάδες μεταξύ εκείνων που δηλώνουν ότι μάλλον ή σίγουρα θα ψηφίσουν. Με Στέφανο Κασελάκη στην κούρσα, ο Παύλος Πολάκης και στα δύο κοινά περνά στην τρίτη θέση. Στοιχείο που δείχνει πως υπάρχει κάποιο κοινό ακροατήριο για τον ίδιο και για τον Στέφανο Κασελάκη.